Γεια σας φίλοι μου. Χρόνια πολλά, καλή χρόνια εύχομαι σε όλους σας. Υγεία και ευημερία και αγάπη. Hello my friends. Happy New Year to all of you. Many, many kisses. Λοιπόν, σήμερα σας έχω αυτά τα πορτοφόλια. Δεν έχω και λίγα. Έχω αρκετά. Μου άρεσε πολύ το σχέδιο. Έχω σε λευκό. Δείτε μέσα τι ωραίο που είναι. Είναι πορτοφόλια για πολλές χρήσεις. Πορτοφόλια necessaire. Είναι για το κινητό, για καλλιντικά. Λοιπόν, έχω αυτό. Μπορείτε να βάλετε και χρήματα μέσα. Μπορείτε να βάλετε το κινητό, χωράει άνετα. Μπορείτε να βάλετε και γυαλιά. Και άλλα χωράει ακόμα. Λοιπόν, αυτό είναι σε χρώμα. Βυσσινοφούξια θα το έλεγα. Λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε, αυτό είναι το ροζάκι του. Να το κάνετε νεσεσέρ. Να βάλετε τα καλλιδικούλια σας μέσα. Κοιτάτε τι ωραία φόδρα που έχω εδώ. Πτικαρό ροζ. Είναι το ροζάκι. Το λευκό σας το έδειξα με τη λευκή φόδρα μέσα. Το γαλάζιο έχει αυτή την ωραία φόδρα μέσα. Λοιπόν, το γκρενά. Το γκρενά έβαλε γκρενά φόδρα. Επειδή είναι το σχέδιο τέτοιο που εδώ έχει τρύπες, βλέπετε. Βάζω φόδρα στο χρώμα του. Είναι αυτά τα πορτοφολάκια. Είναι για πολλές χρήσεις, πορτοφόλια νεσεσέρ θα τα έλεγα. Και πάμε να σας δείξω πώς το φτιάξετε. Είναι εύκολο. Μπορείτε να το φτιάξετε σε πορτοφόλια, σε τσάντες, σε ό,τι θέλετε. Πάμε να σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με 24 αλυσίδες, 24 γαϊτανάκια. Είναι πολλαπλάσια, είπαμε, του 4. Ένα. Κάνουμε την πρώτη σειρά με άριχτα. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το σχέδιο. Κάνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Και τώρα θα κάνουμε 3 ποδαράκια μέσα στην ίδια τρύπα που ξεκινήσαμε. 1, 2, 3. Λοιπόν, μετράμε. 1, 2, 3. Παίρνω στο τέταρτο. Το στερεώνω. Πάλι 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3.
και 3 ποδαράκια εδώ στην ίδια τρύπα. 1, 2, 3. Αφήνουμε 3, 1, 2, 3. Πατάμε στο τέταρτο, το στερεώνουμε. 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Παίρνουμε κλωστή για να κάνουμε 3 ποδαράκια στην ίδια τρύπα. 1, 2, 3. Αφήνουμε 3, 1, 2, 3, πατάμε στο τέταρτο, στερεώνουμε. Αυτό είναι το σχέδιο, κορίτσια. Λοιπόν, πάμε πάλι. 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. 3 ποδαράκια στην ίδια τρύπα. 1, 2, 3. Θα το κωδικοποιήσετε στο μυαλό σας όπως το κωδικοποιώ εγώ. Στερεώνουμε. Τρία γαϊτανάκια στον αέρα. Τρία ποδαράκια στην ίδια τρύπα. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και το τελευταίο. Τώρα κάνουμε 1, 2, 3 για να γυρίσουμε. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία κάνω, αλλά κανονικά και έτσι, να το, γιατί θα έρθει εδώ, καλύπτεται και έτσι. Και τι κάνουμε τώρα, θα πάμε εδώ. Στην τρύπα. Θα στερεώσουμε και σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Και θα κάνουμε πάλι μέσα στην τρύπα 3 ποδαράκια. Πάμε πάλι εδώ να στερεώσουμε. Ένα, δύο, τρία. Τρία ποδαράκια πάλι εδώ. Στερεώνουμε εδώ, σηκώνουμε 3 ποδαράκια, 3 γαϊτανάκια, 3 ποδαράκια πάλι εδώ μέσα, 1, 2, 3, στερεώνουμε, 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 3 ποδαράκια μέσα.
Λοιπόν, τρία ποδαράκια. Στερεώνουμε. Έτοιμη και η δεύτερη σειρά. Ένα, δύο, τρία και γυρνάμε. Και πάλι κάνουμε το ίδιο. Ό,τι κάναμε και πριν. Θα το κωδικοποιήσετε στο μυαλό σας όπως το έχω κωδικοποιήσει εγώ. Εδώ δεν θα κάνω τέσσερα και με τρία καλύπτεται. Λοιπόν, στερεώνουμε. Τρία γαϊτανάκια στον αέρα. Τρία ποδαράκια μέσα. Στερεώνουμε. Τρία γαϊτανάκια στον αέρα. Τρία ποδαράκια μέσα. Αυτό είναι το σχέδιο, κορίτσια. Είναι πολύ εύκολο. Να το. Αυτό. Τώρα. Θα φτιάξω μερικές σειρές. Εγώ έκανα 17-18 σειρές. Να το. Και το γυρνάω από την ανάποδη. Θα κάνουμε και περιμετρική σειρά. Εγώ έκανα μόνο από εδώ και από εκεί. Και θα βάλουμε φοδρίτσα. Το τεντώνω εκεί για να μην μου έρθει. Χαλαρή η φόδρα. Και τεντωμένο. Το πλεκτό μας. Λοιπόν, θα ράψω από εδώ και εδώ. Εδώ δεν θα το ράψω ακόμα γιατί θα βάλω το φερμάρεδο. Βλέπετε. Μετά. Θα ράψουμε πρώτα εδώ και εδώ. Δεν ξεκινάω από πάνω, θα ξεκινήσω από εδώ. Εδώ, για να μπει το θερμοάριδο μέσα. Αυτά είναι κολπάκια που σας τα λέω, μυστικούλια, που δεν θα τα βρείτε πουθενά. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εδώ. Έτσι. Θα ράψω αυτό και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, έραψα τη μία πλευρά αυτή και την άλλη εδώ. Και τώρα βάζουμε το φερμουάρ. Το φερμουάρ το βάζουμε πάντα ανοιχτό. Να το, δεν το έβαλα καλά γιατί το είχα κλειστό. Βλέπετε εδώ που σας είπα στην άκρη.
Μπήκε το φερμάρ μέσα. Λοιπόν, και τώρα με πίσω βελονιά. Και με νάιλον κλωστή φυσικά πάντα. Λοιπόν, θα το ράψουμε μέχρι την άκρη και μετά μόλις τελειώσω θα γυρίσω αυτό και θα ράψω και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, βάζουμε έτσι το φερμοράκι από την άλλη. Την άκρη θα τη γυρίσω εδώ μέσα, την ακρούλα του, έτσι. Όμορφα, όμορφα. Και πριν το ράψουμε, θα κλείσετε το φερμοάρ. Να δείτε, είναι ίσιο εδώ στις άκρες. Ίσιο είναι. Και ανοίγουμε το φερμοάρ. Και θα ράψουμε πάλι, όπως από την άλλη πλευρά. Το στερεώνουμε καλά εδώ. Και θα το ράψουμε μέχρι εδώ. Κλείνουμε το φερμοάρ, είναι ίσιο και τώρα θα το ράψουμε στο τέλος. Το ράβετε όπως θέλετε εδώ. Τώρα εγώ εδώ πιάνω τη μέσα θηλίτσα, έτσι μου ήρθε. Μπορείτε να πιάσετε και τις δύο θηλίτσες όπως κάνω στις τσάντες. Ράβουμε εδώ και από εδώ θα κάνουμε το ίδιο. Λοιπόν, το έραψα από εδώ, το έραψα και από εκεί και είναι έτοιμο. Άτο. Είναι τσαντάκι για πολλές χρήσεις. Αυτό ήταν. Πολλά. Είναι όλα ίδια. Μου άρεσε πολύ το σχέδιο και έκανα πολλά. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Thank you for watching. Bye bye.